Που διοργανώνει ο Δήμος Αχανών στην όμορφη πλατεία των Θρακομακεδόνων σε συνεργασία φυσικά με την Δημοτική Κοινοφιλία Επιχείρηση Αχανών. Η ανθοκομική μας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είναι η γιορτή του περιβάλλοντος, καθώς συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα όμως, στόχος μας είναι εκτός από την ανάδειξη της ανακαλλιέργειας και η ανάδειξη σπουδαίων προσωπικότητων και η παρουσίαση πολλών πολιτιστικών δρόμενων και τις 10 ημέρες. Από σήμερα μέχρι και τις 3 Ιουνίου η πόλη μας γιορτάζει. Καλωσορίζουμε στην πλατεία των Θρακομακεδόνων τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχανών και Πετρουπόλεως, κύριο Αθηναγόρα, τον Δήμαρχό μας, κύριο Γιάννη Κασαβό, τους βουλευτές μας, κύριο Αθανάσιο Μπούρα και Γιώργιο Βλάχο, την πολιτευτή κυρία Κιχαγιά, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θανάση Κατσιγιάννη, την πρόεδρο της Δικαία, κυρία Μαρία Ναυροζίδου, τους αντιδημάρχους, κύριους Ηλία Ζητούνη, Πολύκαρπο Παπαδόπουλο, Θεόδωρο Σιρνίδη, Δημήτρη Γιανακόπουλο, Γιώργο Σταύρου, Λουίζα Κοσμίδου, τους πρόεδρους της ΔΥΦΑ, κύριο Γιώργο Δασκαλάκη, και της Αρρωγής, κύριο Νίκο Κασούκα, την πρόεδρο της κοινότητας που βρισκόμαστε τώρα, Θρακομακεδόνων, κυρία Χρύσα Δουρίδα, τον τοπικό σύμβουλο, κύριο Λαγκόνη, την τοπική σύμβουλο και μέλος του Πνευματικού Κέντρου, κυρία Βίκη Παπαθεοδόρου, τον διευθυντή του Γλυκείου Θρακομακεδόνων, κύριο Λαγκουνό Πλατυπόδη, την από ό,τι βλέπω, σας καλωσορίζουμε, τον τέος πρόεδρο του Αχαναϊκού, κύριο Κολιό. Και στο σημείο αυτό, αν ξέχασαμε κανέναν, εννοείται ότι τους εθελοντές του Ολυμπιακού Χωριού που βρίσκονται από την πολιτική προστασία πάντα δίπλα μας. Στο σημείο αυτό, να καλέσουμε τον Σεβασμιότατο να πραγματοποιήσει τον αγιασμό της ανθοκομικής μας. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιον αημεθυμών κατά τη συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένεν των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των πτεσματών ημών αίτησε εν το ψαλήν ημάς των αγγέλων των ύμνων
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ελέος και αλήθειαν συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Πρόσκομαι. Δόξας Κύριε τη γη σου. Προστή των επιστολής Παύλου τον άγνωσμα. Τεκνοτήτε πιστός ο λόγος και περί τούτο βουλωμέν σε διαβεβαιώστε. Ή να φροντίζω συν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες των Θεών. Ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μπράζοντα ζητήσεις και γενολογίας κέρης και μάχας νομικάς περίστατων. Εισήν καλάν ωφελείς και μάταιοι. Ερετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού. Ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μανθανέτωσαν δε η μετερή καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας κρύας. Ή να μείωσιν ακαρπή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Θεία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνευματίζω. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξασαι Κύριε, δόξασαι. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ημίσαστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας γορανθεί εν τίνει αληστήσεστε. Ισου δεν ισχύει έτη, ημί βλήθηνε έξω και καταπατήστε, υπό των ανθρώπων. Ημίσαστε το φως του κόσμου, που δυνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρους κυμαίνει, ουδέ και ους ηλίκνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία και λάμπη πάση της ενδιοικία, που το λαμψάτο τη φως ημών έμπροσε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και το ξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανή. Δόξασι Κύριε, δόξασι. Την ειρήνη του Κυρίου δε ηθών. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθών. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθηναγό. Ο διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμε. Κυρία Λέησο. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμε. Κυρία Λέησο. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την Θείαν Χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου Δεϊθόμε. Κυρία Λέησο. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα εν εις κατά το θείον αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς του Κυρίου Δεϊθόμε. Κυρία Λέησο. Παναγία Σαφράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι προεπίσει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησο. Κλείνουν Κύριε το ούσου και πάκουσον ημών οι Ιορδάνοι Παρτισίνε κατά δεξάμενος και αγιά σας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σε εμάς τους για τις κλήσεως του εαυτού να φχαίνω σημαίνοντας τους δουλείας πρόσημα και καταξίως σε εμάς επλησίνε του αγιασμού σου για τις του ύδατος τούτου μεταλείψεως τα κερδισμού και γενέστε με Κύριε εις υγεία ψήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστό ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν στον Ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και σε όποιο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατεναντίον λωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατεναντίον λωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σόδωρεον αξίωση μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Κυρίου δεηθώμενε, αν σούβε και παντευθούμε παντεπόπτα, Κύριε, όπως μίσα στο στέφανο πάντων των βιβλημένων υπό σου, ο σοφία και λόγο κατασκευάστα στα σύμπαντα και τεκτήσει πάσαν ποικίλης χαρίσμας εν εξωραή σας, ο καταβγάσας στους ουρανούς φωτεί το ηλιακό την δε γη φεδρίνας της άνθεσιν, ότι να ψυχόντε και έμψυχον φύσιν εν αρμονία πλάσας και χάρητη τον δε άνθρωπο κατοικών ασύ και ομοίως δημιουργή σας και τιμή και δόξη κατά κοσμή σας. Αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ έπειτα επί την παρούσαν έκθεση και ευλόγησον τα έργα των χειρών των δούλων σου, ευστόχο επινοήσει, μόχθοτε και τιμίο και επιφυλοτήμο επιμελία εξεργασμένα, των πλούτων της εις δωρεάς και αγαθότητας αντικατοπτρίζοντα και εις διακονίαν του λαού σου και περιποίησου του Αγίου Θεληματός σου, όδε προσφερόμενα. Καταξίωσον δε πάντα, στούσε τα έργα ταύτα, το θείο φωτίβηλε τεχνίσαντα, διότι στην έκθεση ταύτην επισκεπτωμένου των αγαθών και ευάρεστών σου, ιαή πράτην, ωραίο τη δέα ανεπίτη τη δεύτερο και κάλια ρήτωτα ψυχά καταστολίζεστε. Ότι εσύ ο όντω το όντω εφετών και ανέκφραση ο σύντερο αγαπώντα, ευρεστέ ο Θεό ημών και στην δόξα και ευχαριστία να πέμπουμε, στην τον άρχο του πατρίκη του Παναγίου και ζωπιό πνεύμα την ίν και η και στου αιώνα των αιώνων. Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμο δόξα σε. Δόξα πατρίκη αιώ και αγίο πνεύμα την ίν και η και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δέσποτα Άγιε. Χριστό ο αληθινό Θεό, ο Τες περισσίες παραχάνονται παραμόν μαγείας στο Μητρός στην άμπη του Κυρίου και του Χριστουσίου στο Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Είναι η τέταρτη χρονιά, κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που η φροντίδα και η αγάπη του Δημάρχου μας καλεί στον χώρο αυτό να εγκαινιάσουμε για τέταρτη φορά την αρθοκομική έκθεση που αρχίζει να γίνεται θεσμός για τον Δήμο των Αχαρνών. Απλώς θα ήθελα να πω ότι επειδή, όπως μας λέει και ο Ντοστογιέφης, και η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, βρισκόμαστε σε ένα χώρο που κυριαρχεί η ομορφιά με τα άνθη και τα υπόλοιπα εκθέματα, και θα ήθελα από την καρδιά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία στους σκοπούς της έκθεσης και στα δρόμενα, όπως μας είπε η Κατερίνα, ότι θα ακολουθήσουν τις ημέρες που έρχονται, και αυτή την ομορφιά των λουλουδιών να αφήσουμε στους δύσκολους καιρούς μας να αρθίσει μέσα μας.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σεβασμιότατο, είναι πάντα δίπλα μας, τις ευλογίες του. Να καλωσορίσουμε επίσης τον βουλευτή της περιφέρειας μας, κύριο Βασίλη Οικονόμου, καθώς επίσης και τον πρόεδρο της ΚΑΣΕ, κύριο Δημήτρη Καλογράνη, που στήριξε την προσπάθεια της ανθοκομικής μας, όπως και τα τελευταία 3 χρόνια βρίσκεται δίπλα μας. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, ελπίζω με συγχωρέσετε. Δήμαρχε, θα έρθετε για έναν χαιρετισμό. Ξεκινήσω με το νεράκι μου. Άντε, για που λέμε. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αχαρνών, Ηλίου και Πετρουπόλεως. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα θερμά λόγια. Γνωρίζω ότι είναι από την καρδιά σας και πραγματικά έχουμε ανάγκη την παρουσία σας, το λόγο σας, την ευλογία σας. Ευχαριστώ ειλικρινά για την παρουσία σας και τον τρόπο που εκφράζεστε κάθε φορά τόσο θετικά, μας δίνει δύναμη και ηθικό. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους για τη σήμερα εδώ για την παρουσία σας στα επίσημα εγκαίνια της 4ης Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών, αλλά και για όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2015 και πλέον αποτελεί έναν λαμπρό, επιχειρηματικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό θεσμό για τον Δήμο Αχαρνών. Ένας Δήμος με μεγάλη ιστορία, με απέραντο φυσικό πλούτο, αλλά και με μεγάλη δυναμική, που προέρχεται από τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο, που αξίζουν κάθε προσπάθεια και κάθε αγώνα που δίνουμε καθημερινά. Με την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών της Κοινοφελούς της Δικαία, καθώς και των εκθετών και των φορέων που συμμετέχουν σήμερα, η γιορτή περιβάλλοντος είναι ένα σημαντικό γεγονός για τις Αχαρνές. Η Ανθοκομική Αχαρνών ανθίζει και φέτος στην πλατεία Θρακομακεδόνων, στους πρόποδες του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Ύστερα από 4 χρόνια, ο αρχικός στόχος, ώστε η μακρά παράδοση της πόλης και των ανθρώπων της, που είχαν πάντα σχέση με την ανθοκαλλιέργεια, να εκφραστεί και μέσα από την Ανθοκομική Αχαρνών, έχει πραγματικά ως γεγονός επιτευχθεί. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Ανθοκομική Αχαρνών εξελίσσεται, βελτιώνεται, αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο. Γιατί προέρχεται από μια παραδοσιακή δραστηριότητα των κατοίκων και επιχειρηματιών της πόλης, η οποία εξελίσσεται, προοδεύει και προσαρμόζεται στη σύγχρονη εποχή. Για 4η συνεχόμενη χρονιά, σε αυτόν τον ιδανικό χώρο, η Ανθοκομική Αχαρνών είναι ένα κορυφαίο γεγονός με δεκάδες συμμετοχές από τον χώρο της καρθοκαλλιέργειας και της αρθοπαραγωγής, της κατασκευής και εμπορίας ειδών κήπου, αλλά και θελοντών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτιστικών συλλόγων. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εξαιρετικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό κάδρο. Συνθέτουν μια όμορφη, ψυχαγωγική και επιμορφωτική βόλτα για όλη την οικογένεια. Συνθέτουν και εδραιώνουν τις προϋποθέσεις μας να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον, να γνωρίσουν το φυσικό πλούτο του τόπου μας, αλλά να χαλαρώσουν, να ψυχαγωγηθούν. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 3 Ιουνίου, μαζί με τα όμορφα αρώματα των λουλουδιών, τις συμβουλές και τις λύσεις ανθοκομίας και καλλιέργειας των συμμετοχόντων, θα πραγματοποιούνται θεατρικές, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, καθώς και πολλές άλλες δράσεις, οι οποίες πραγματικά θα έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του Δήμου Αχαρνών, της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Αχαρνών, αλλά και τους συνεργάτες μου που εργάστηκαν και φέτος με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία, αποτελεσματικότητα, και θα ήθελα πραγματικά ένα θερμό χειροκρότημα για όλους αυτούς που συνέβαλαν προκειμένου να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες και να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ τέλος θερμά που τιμήσατε με την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση, αλλά και τη στήριξή σας σε κάθε μας προσπάθεια που έχει σαν σκοπό να βελτιώσει την πόλη μας. Σας εύχομαι να απολαύσετε όλα αυτά τα όμορφα και χρήσιμα που απλόχερα προσφέρει η Ανθοκομική Αχαρνών. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.